Γεια σας φίλες και φίλοι, είμαι ο Αντώνης ο Βυζαντίνης. Συνεχίζουμε με τα μαθήματα για τα Android. Αυτό που θα κάνουμε στο συγκεκριμένο μάθημα είναι να επέμβουμε λίγο στο list view και να τροποποιήσουμε την λίστα μας αλλάζοντας τον τρόπο στίχησης. Όπως βλέπετε εδώ υπάρχει αριστερή στίχηση, αν θελήσουμε να τα τοποθετήσουμε στο κέντρο ή να αλλάξουμε το χρώμα των χαρακτήρων ή οτιδήποτε άλλο θέλουμε, δεν έχουμε τη δυνατότητα εφόσον για τη λίστα χρησιμοποιούμε ένα συγκεκριμένο τρόπο εμφάνισης. Θα το τροποποιήσουμε αυτό και θα αλλάξουμε και τους dividers εδώ πέρα, να βάλουμε κάποιο συγκεκριμένο χρώμα. Θα δείτε πως θα γίνει. Πάμε λοιπόν στο menu Java. Θα αλλάξουμε πρώτα τους τίτλους των μαθημάτων εδώ, να βάλουμε το πρώτο μάθημα στο οποίο είχαμε κάνει κάποιους υπολογισμούς. Ας γράψουμε λοιπόν στα ελληνικά εδώ σαν τίτλο μαθήματος υπολογισμοί. Και δεύτερο τίτλο εδώ, ας γράψουμε επιλογές. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας δείξω στο συγκεκριμένο μάθημα είναι, θα δείτε ότι όταν φτιάξαμε το set list adapter, είχαμε δηλώσει εδώ μετά τον τρόπο με τον οποίο θα εμφανίζεται η λίστα μας, είχαμε πάρει το simple list item. Το οποίο simple list item έρχεται μαζί με το πακέτο το Android και έχει έναν συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο θα εμφανίζονται δεδομένα στη λίστα και εμφανίζουμε τον πίνακα Greek, όπως βλέπετε εδώ. Εμείς θα αλλάξουμε αυτό και θα φτιάξουμε ένα δικό μας XML αρχείο έτσι ώστε να παίρνει να εμφανίζει την κάθε γραμμή της λίστας με τον τρόπο τον οποίο θέλουμε εμείς. Οπότε θα πάμε απευθείας στον φάκελο res στο layout. Και εδώ μέσα θα δημιουργήσουμε ένα καινούριο XML, κάνοντας δεξί κλικ, όπως λογικά πρέπει να γνωρίζετε πλέον. New Other, Android XML File, click Next και θα το ονομάσουμε AddRow. Λατινικούς χαρακτήρες φυσικά, AddRow. Πατάμε το κουμπί Next, μάλλον Finish, να μας δημιουργήσει απευθείας. Εδώ είναι λοιπόν το AddRow XML, πάμε στον κώδικα. Και θα κάνουμε κάποιες αλλαγές εδώ. Ξεκινώντας, θα αλλάξουμε το linear layout σε text view, διότι text view θέλουμε να εμφανίζεται σε κάθε γραμμή της λίστας μας. Θα αλλάξουμε το height, το ύψος, αντιγράψτε αυτό που θα σας γράψω εγώ. Θα βάλουμε το ερωτηματικό, το αγγλικό ερωτηματικό πρώτα και θα πάμε για Android attribute. Εδώ μετά το Android attribute, το slash, θα χρησιμοποιήσουμε το list preferred item height. Να το πάρουμε έτοιμο από εδώ. Εδώ όπως βλέπετε το δεύτερο. Έτσι ώστε να προσαρμοστεί αυτόματα στο ύψος το οποίο θέλουμε για την λίστα μας. Να φτιάξουμε και το text size. Ας το βάλουμε 25 sensitive pixels. Για να προσαρμόζεται στην συσκευή, να βάλουμε και padding left και right στα 6 deep. Το padding, αν θυμάστε, αφήνει χώρο γύρω από το κείμενό μας. Θέλουμε το padding left να αφήσουμε αριστερά 6 deep και το ίδιο για δεξιά. Το γιατί προχώρησα σε αυτό, διότι κάποιοι το ζήτησαν. Οπότε ευκαιρία να το δείτε και εσείς, αν σας ενδιαφέρει, να το χρησιμοποιήσετε σε κάποια λίστα. Θα φτιάξουμε επίσης και το layout graffiti και το graffiti το απλό σε center για να μπορέσουμε να τα κεντράρουμε. Πάμε πρώτα το graffiti center και το απλό graffiti και αυτό center. Ωραία. Τέλος δεν χρειάζομαι στο vertical, το orientation και εδώ πρέπει να κλείσουμε το text view. Ας το κλείσουμε με ένα slash από εδώ και να διαγράψουμε το linear layout. Τώρα θα πρέπει, εφόσον το έχουμε φτιάξει, νομίζω ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, θα πάμε στη λίστα μας, στη Java, στο μενού και στην θέση του τρόπου με τον οποίο εμφανίζαμε προηγμένως την λίστα, δηλαδή το simple list item 1. Θα το σβήσουμε και θα πάρουμε από το δικό μας πακέτο, όχι από το Android. Θα βρούμε το idr.list
layout. Έχουμε αλλάξει εδώ πέρα το r.layout και έχουμε βάλει στην θέση του, όπως βλέπετε εδώ, το addRow, το XML το οποίο φτιάξαμε προηγουμένως. Ωραία, οπότε αποθηκεύουμε και το τρέχουμε να δούμε εάν έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Κάνουμε κλικ στο emulator, το οποίο είναι ήδη ανοιχτό, και βλέπουμε το αποτέλεσμα εδώ, το αποτέλεσμα που θέλαμε. Αλλάξαμε το πρώτο και το δεύτερο σε υπολογισμοί και επιλογές και έχουμε κεντράρει, έχουν πάρει τις τιμές που θέλουμε εμείς, τις οποίες μπορούμε φυσικά να τροποποιήσουμε μέσα από το XML του αρχείου Android, το οποίο σας είχα δείξει προηγουμένως. Στην συνέχεια, αυτό που θα κάνουμε για να ολοκληρώσουμε το μάθημα είναι να φτιάξουμε τους dividers εδώ, να τους δώσουμε κάποιο συγκεκριμένο χρώμα. Λοιπόν, εδώ θα χρησιμοποιήσουμε μία μέθοδο, το getListView, για να πάρουμε το ListView και θα φτιάξουμε το divider, setDivider, drawable. Εδώ, όπως θα δείτε, για να δημιουργήσουμε το divider χρειαζόμαστε έναν τρόπο δημιουργίας. Θα χρησιμοποιήσουμε το gradient drawable για να έχουμε τη δυνατότητα να gradient drawable. Φτιάξουμε και το orientation εδώ, να το δείτε. Το gradient drawable έχει με τη δυνατότητα να έχουμε ανάμειξη δύο χρωμάτων, το degradé, να ξεκινάμε από ένα χρώμα και να καταλήγουμε σε κάποιο άλλο. Στο orientation θα το αφήσουμε όσο έχει τον προσανατολισμό, να βάλουμε τελεία εδώ πέρα. Μπορούμε να επιλέξουμε έναν τρόπο με τον οποίο θέλουμε να εμφανίζονται τα χρώματα. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να εμφανίζονται από το αριστερά προς τα δεξιά ή από τα δεξιά προς τα αριστερά. Εδώ όμως στο Colors, όπως θα δείτε, χρειαζόμαστε ένα χρώμα. Εδώ η μεταβλητή πρέπει να είναι τύπου Int και συγκεκριμένα πρέπει να είναι ένας πίνακας με χρώμα, οπότε θα πάμε πάνω από το getListView και θα φτιάξουμε μία μεταβλητή, έναν πίνακα τύπου Int, θα το ονομάσουμε με το ίδιο όνομα του μεταβλητή, το Colors, και εδώ μέσα θα βάλουμε έναν ακέραιο, θα το δείτε πως και θα σας εξηγήσω κάποια στιγμή πως γίνεται αυτά και μπορείτε να βρείτε εύκολα στο ίντερνετ. Θα βάλουμε το κόκκινο χρώμα, χρειαζόμαστε το 0, αντιγράψτε απλά αυτά που βλέπετε και θέλουμε 0 χ μικρό F κεφαλαίο αλλά 3F 4 0 κόμμα 0. Αυτός είναι άλλος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να πάρουμε το κόκκινο χρώμα και να το περάσουμε σε έναν πίνακα ακεραίων, όπως βλέπετε εδώ, και μετά να το χρησιμοποιήσουμε εφόσον η παράμετρος του gradient drawable χρειάζεται οπωσδήποτε την συγκεκριμένη μεταβλητή. Νομίζω ότι είμαστε εντάξει εδώ. Πάμε να φτιάξουμε και το ύψος. Πάμε πάλι με getListView. Σε divider height πρέπει να είναι εδώ και θα βάλουμε το ύψος, θα βάλουμε στα 8, στα 6 pixels, να δούμε πως θα εμφανίζεται. Αποθηκεύουμε, Ctrl S, δεξί κλικ να το τρέξουμε και βλέπετε το αποτέλεσμα εδώ. Αυτά για το συγκεκριμένο μάθημα, ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε, ελπίζω να σας άρεσε. Μπορείτε να ακολουθήσετε και τα επόμενα, γιατί έρχονται πάρα πολλά και ωραία και σύντομα αυτή τη φορά.